Θέλω να ευχαριστήσω τον βουλευτή και τους δύο βουλευτές, οι οποίοι ο ένας είχε μηνυμένες υποχρεώσεις και δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, τον βουλευτή της Αντιπολίτευσης, τον κ. Αντωνιάδη, την Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, η οποία είναι σήμερα παρόν σε αυτή την πολύ σημαντική σύσκεψη, καθώς και τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων των Αργύρων-Αργύρων, της Αχλάδας και του Σκοπού. Όπως θα ξέρετε όλοι, και τους πρόεδρους των πληττωμένων. Γιατί αυτή η συνάντηση είναι ιδιαίτερα σημαντική όσον αφορά την διαγωνιστική διαδικασία που ακολουθεί η ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια και δυστυχώς μονομερώς, χωρίς να υπάρχει ουσιαστική συζήτηση με την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και με τους τοπικούς φορείς όλους και με τους Δήμους, προχώρησε σε έναν διαγωνισμό πρόσληψης 8 μήνων, ο οποίος δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Όπως θα ξέρετε, οι Ανάργυροι, αλλά και η Αχλάδα και ο Σκοπός έχουν παραχωρήσει εκτάσεις οι οποίες εκμεταλλεύτηκε και εκμεταλλεύεται η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού και αυτές οι εκτάσεις είναι, θα έλεγα, πολύ μεγάλες όσον αφορά την κατανομή και το εύρος και τη διάσταση που υπάρχει στις τοπικές κοινότητες αυτές. Διαπιστώνουμε με λύπη μας ότι η ΔΕΗ προχώρησε σε έναν διαγωνισμό, τον οποίο ανακοίνωσε σήμερα και αμέσως εμείς ανταποκριθήκαμε όλοι οι τοπικοί φορείς και αντιδρούμε σε αυτή την λογική της ΔΕΗ και θεωρούμε άδικη την κατεύθυνση που έχει ακολουθήσει για αυτό το διαγωνισμό που αφορούν τις προσλήψεις στα 8 μήνα στα ορυχεία. Θέλουμε από μέρους της ΔΕΗ να άρει αυτή την άδικη ρύθμιση η οποία αδικεί κατάφορα τις τοπικές κοινωνίες. Όπως θα ξέρετε όλοι σας, οι Ανάργυροι όχι μόνο αυτή τη στιγμή πλήττονται από τις γεωλογικές εξελίξεις που υπάρχουν στην περιοχή, από τις αποθέσεις που κάνει η ΔΕΗ στα συγκεκριμένα κτήματα των κατοίκων των Αναργύρων, αλλά επιπρόσθετα και η διάνοιξη του ορυχείου Αμυνταίου είναι σε εκτάσεις που ήδη έχουν παραχωρηθεί από τους ακτήμονες των Αναργύρων. Το αντίστοιχο ακριβώς ζήτημα υπάρχει και στις τοπικές κοινότητες Σκοπού και Αχλάδος και θεωρούμε ότι τα ποσοστά τα οποία θα έπρεπε να κατανέμονται στην πρώτη ζώνη επιλογής των εργαζομένων που θα προσλάβει η ΔΕΗ στα 8 μήνα, θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται και οι τοπικές κοινότητες αντίστοιχα. Το μέτρο αυτό θεωρούμε ότι μονομερώς η ΔΕΗ το αποφάσισε, ίσως και από έρευνα που έχει κάνει η νομική κατά τα άλλα αντιπεριφερειάρχης ενέργειας, διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει νομικό αίρισμα και οι πληροφορίες τόσο του κυρίου βουλευτή, ο οποίος θα μιλήσει και θα πει την άποψή του σε επικοινωνία που είχε με την Γενική Διευθύντρια Ορυχείων, την κυρία Κουρίδου, εστιάζουν ότι υπάρχει νόμος που καθορίζει το πλαίσιο και πώς αυτό καθορίζεται στην πρόσληψη ενός εργαζόμενου από τις συγκεκριμένες τοπικές κοινότητες. Και θεωρούμε ότι αυτό είναι άδικο και γι' αυτόν τον λόγο συγκαλέσαμε άμεσα τη σύσκεψη αυτή και με πρωτοβουλία των βουλευτών για να συζητήσουμε και να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε από κοινού μια λύση, έτσι ώστε να έρθει αυτή η αδικία για όλους τους κατοίκους της περιοχής. Εγώ θεωρώ ότι μέσα από τη συζήτηση θα προκύψει ότι η ΔΕΗ έχει κάνει ένα τεράστιο λάθος και ελπίζουμε να το διορθώσει άμεσα είτε με νομοθετική ρύθμιση είτε με άλλη πρωτοβουλία που πρέπει να αναλάβει η Γενική Διεύθυνση Ορυχείων, έτσι ώστε να λυθεί το ζήτημα αυτό και η αναστάτωση που έχει προκληθεί σε όλους τους κατοίκους που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ όλους για την παρουσία τους. Κύριε Βουλευτά, κύριο Βουλευτό. Θέλω και εγώ να πω ότι από την πρώτη στιγμή που μας έδεσαν το πρόβλημα, σήμερα ετέθη το πρόβλημα, από τον πρόεδρο της κοινότητας Αναργύρων, αλλά και των υπολείπων κοινοτήτων του Σκοπού και της Αχλάδας, αλλά και απλοί πολίτες, νέοι άνεργοι, οι οποίοι είδαν να μην συμπεριλαμβάνονται στην πρώτη ζώνη, γιατί ήταν νέοι από τα χωριά των Αναργύρων, της Αχλάδας και του Σκοπού, και σε μένα και στον Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας, αποφασίσαμε να γίνει αυτή η σύσκεψη άμεσα σήμερα για να προλάβουμε αυτό το κακό. Είναι γεγονός ότι καταρχάς συντηρείται μια κατάφορη αδικία γιατί τα τρία αυτά χωριά μαζί δεν ισοδυναμούν με μια μισή μελίτη ή με μισή λακιά ή με μισό φιλότα. Δηλαδή
δεν επηρεάζουν γενικότερα τις προσλήψεις. Και άρα δεν θα έπρεπε να συμβεί αυτό που συνέβη. Επικοινώνησα με το γραφείο του κυρίου Παλαβού, Στέφανο, ο οποίος είναι διευθυντής των ορυχείων, εδώ, και είπε ότι η υπεύθυνη ήταν η κυρία Κουρίδου. Επικοινώνησα αμέσως με τη γενική διευθύντρια, την κυρία Κουρίδου, η οποία μου είπε ότι αυτή τη φορά αποφάσισαν να εφαρμόσουν πιστά τον νόμο. Και ότι βάσει του νόμου, έτσι όπως μου το είπε η κυρία Κουρίδου, δικαιούνται να είναι στην πρώτη ζώνη μόνο όσα χωριά είναι υπό μετεγκατάσταση και σε αυτά δεν περιλαμβάνονται οι ανάργυροι και ακρινοί, γιατί δεν μπήκαν ακόμα σε εκείνο το στάδιο ενδεχομένως να βγει το ΦΕΚ, δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούσε, ή να υπάρχει διάνοιξη νέου ορυχείου. Και ως εκ τούτου τα βάλαν στη δεύτερη ζώνη. Και η λύση την οποία δίδει η κυρία Κουρίδου είπε ότι ζητήστε το εσείς ως τοπική φορείς για να γίνει τροποποίηση του νόμου και να συμπεριλάβουμε τα τρία χωριά αυτά στην πρώτη ζώνη. Ο άμεσα εμπλεκόμενος, δηλαδή αυτός που αγκαλιάζει όλο τον νόμο, είναι η περιφέρεια, ο τοπικός αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Μπύρος. Αμέσως συγκάλεσε λοιπόν αυτή τη σύσκεψη. Είμαστε εδώ. Θέλω να πιστεύω ότι και εμείς θα είμαστε δίκαιοι απέναντι στις αποφάσεις μας, απέναντι σε αυτά τα τρία τα χωριά, γιατί είναι κάτι που το δικαιούνται. Όλοι έχουμε δει το Γολγοθά και τη Αχλάδα και τον Αναργύρο και είναι ένα ταξίδι χωρίς τέλος. Θέλει τουλάχιστον άλλα 5-6 χρόνια ώσπου να τελειώσει, και αν είμαστε τυχεροί, για να τελειώσει αυτό το ταξίδι του μαρτυρίου. Και όσο διάστημα ώσπου να τελειώσει αυτό, θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε οι νέοι, ειδικά αυτή την εποχή, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην πρώτη ζώνη και να βρίσκουν δουλειά. Και εδώ ισχύει αυτό που λένε εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι. Εμείς περιμένουμε από τη ΔΕΗ, εξαιτίας της μεγάλης, της τεράστιας ζημιάς που έχει προκαλέσει τον τόπο μας, με όλα αυτά τα οποία υφιστάμεθα στο ΕΣΠΑ, στον αναπτυξιακό νόμο που συζητάμε αύριο και θα το θέσω το θέμα αυτό, γιατί εξαιτίας του πλούτου των οποίων, του πλασματικού των οποίων παρουσιάζεται στην περιοχή μας, και στον αναπτυξιακό νόμο, οι επιδοτήσεις για αυτούς οι οποίοι σκέπτονται να επενδύσουν δεν είναι μικρές. Και στα προγράμματα ανεργίας, αφού έχουν σχέση, οι θέσεις είναι λίγες. Και εδώ λοιπόν, αντί να αυξήσουμε, να τριπλασιάσουμε αυτές τις θέσεις των 8 μήνων και των διμήνων, φτάνουμε σε σημείο να βγάζουμε και τις λίγες που υπάρχουν. Σε πρώτη φάση, και η δική μου τοποθέτηση είναι ότι αυτό είναι άδικο. Εκτιμώ ότι θα συμφωνήσει και ο αντιπεριφερειάρχης από την τοποθέτησή του, αυτό καταλάβαμε όλοι, και ο περιφερειάρχης, νομίζω ότι είναι στο ίδιο μήκος κύματος, και οι αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες, η κυρία Παναγιωτίδου, και στο τέλος θα καταλήξουμε σε ένα έγγραφο της περιφέρειας, φαντάζομαι, με το οποίο θα ζητάμε από την ΔΕΗ να συμπεριλάβει τα τρία χωριά εν ανάγκη και ονομαστικά στην πρώτη ζώνη. Το οποίο, κύριε αντιπεριφερειάρχη, αν κρυθεί ότι πρέπει να το συνυπογράψουμε, να το συνυπογράψουμε. Αν όχι, θα αναφέρεται μέσα τη σύμφωνη νόμη και των βουλευτών και όλων των υπολείπων φορέων σε αυτή την κατάφορη αδικία. Σταματώ για να δώσουμε τη δυνατότητα και στους προέδρους να τοποθετηθούν. Α, πει δύο λόγια. Ναι, συγγνώμη. Από το πρωί, όπως ανέφερε και ο κ. Αντωνιάδης, αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα αυτό. Οι πρόεδροι των κοινοτοπικών κοινοτήτων έχουν γίνει αποδέκτες πολλών παραπώνων από τη στιγμή που η προκήρυξη αυτή βγήκε στον αέρα από την ΔΕΗ. Πραγματικά και σε επικοινωνία που είχε και την Περιφερειάρχη, αυτή ήταν η απάντηση, ότι η κατανομή αυτή προβλέπεται από τον νόμο. Βέβαια, βλέπουμε ότι στο εισαγωγικό της προκήρυξης γίνεται επίκληση ενός εγγράφου της Γενικής Διευθύντριας Ορυχείων, το οποίο αναφέρεται στη διαβάθμιση του κριτηρίου εντοπιότητας. Αυτό το έγγραφο μέχρι στιγμής δεν έχει τεθεί υπόψη μας, ώστε να ξέρουμε αν διαβαθμίζεται με βάση τη δικιά της απόφαση το κριτήριο της εντοπιότητας, και δεν μπορούμε να δούμε και κάποιο λόγο που αυτό να στηρίζεται και στις νομοθετικές διατάξεις όπως αυτές υπάρχουν μέχρι στιγμής για την εντοπιότητα. Γενικότερα ισχύει το πλαίσιο ότι προτάσσονται οι κάτοικοι των περιοχών όπου είναι εγκατεστημένο το λιμνητορυχείο ή η μονάδα παραγωγής. Υπάρχει μια ειδικότερη πρόβλεψη όταν γίνεται διάνοιξη νέου ορυχείου ή όταν μια τοπική κοινότητα βρίσκεται σε διαδικασία μετεγκατάστασης. Δεν βρίσκουμε όμως κάποιο αίσθημα που να δικαιολογεί αυτή τη ξαφνική
αλλαγή στις ζώνες, στις τοπικές κοινότητες αναργύρων και Αγλάδας και Σκοπού, όπου όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ίσως οι κοινότητες που αντιμετωπίζουν σήμερα τα μεγαλύτερα προβλήματα από την δραστηριότητα της ΔΕΗ. Νομίζω ότι φαίνεται και η κοινή και η απόφασή μας σήμερα ότι θα πρέπει να ζητήσουμε την ανάκληση της προκήρυξης αυτής, διότι αν αυτό το αφήσουμε χωρίς να περάσουμε χωρίς καμία αντίδραση, θα δημιουργήσει ένα πολύ κακό προηγούμενο και θα έχει ως αποτέλεσμα και στις μελλοντικές προκηρύξεις να βρίσκονται τα ειδικές αυτές κοινότητες στη δεύτερη ζώνη. Και με τα λίγα μας διαπιστώνουμε ότι αν και όλοι οι φορείς της περιοχής νομίζουν ότι όλα αυτά τα χρόνια αντιμετωπίζουν τη ΔΕΗ σαν κοινωνικό εταίρο, πολλές φορές η ΔΕΗ δεν μας αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο και δυστυχώς καταφεύγει σε αποφάσεις τις οποίες θα έπρεπε αν μη τι άλλο να έχει προηγηθεί μια διαβούλευση με την, τουλάχιστον με τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε με τον πρόεδρο του Αναγύρου. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το άνοσο κάλεσμα από την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε, κύριε Στέφανε, και κύριε Αντωνιάδη και κύριε Έλισσα. Γιατί, όπως είπατε και εσείς, είναι το πρόβλημα σοβαρό. Εγώ θα ήθελα να κάνω την πρόταση στις τοπικές κοινότητες Αναργύρων και πιστεύω να συμφωνείτε και ο Σκοπός και η Αγλάδα. Εμάς η πρότασή μας είναι να γίνει μια εισήγηση, σαν περιφέρεια και ο κύριος Αντωνιάδης, σαν βουλευτής, ή να γίνει τροποποίηση της απόφασης ή να βγάλουμε τον διαγωνισμό εκτός μέχρι να μπούμε ξανά στην πρώτη θέση και εμείς και τα υπόλοιπα χωριά. Αυτό έχω να πω. Ναι, καλησπέρα σας. Θέλω και εγώ να συμφωνήσω με τους κύριο Αντιδεκτηριάκη, τον κύριο Βουλευτή. Τι εκπρόσωπο. Είμαι ο πρόεδρος της κοινότητας Αχλάδος. Να συμφωνήσω με τους προλογίσαντες, να τους ευχαριστήσω για την πρόσκληση και την άμεση κίνησή τους και ανταπόκριση. Θεωρώ απαράδεκτη στάση της ΔΕΗ να βγάλει τα χωριά μας από την πρώτη ζώνη και να συμπεριλάβει στη δεύτερη. Ζητώ άμεσα ήδη να προχωρήσει άμεσα, να ανακαλέσει την κίνηση της αυτή και οι κοινότητες μας να βρεθούν ξανά στην πρώτη ζώνη, γιατί βλέπουμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Η κοινότητά μας, γενικά οι πολίτες μας, βρίσκονται σε ένα στάθος σήμερα. Δεχτήκαμε πολλά τηλεφωνήματα. Είμαστε από το πρωί σε συνεννόηση και με τον κύριο Τσιμαλίδη και με τον κύριο Στάκηρο και με τον πρώτο πληθωμένο, ώστε να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος ηθήνει ο νους αποφάσει αυτήν την κατάφορη αδικία που συμβαίνει σε εμάς στα χωριά μας. Εμείς έχουμε φάει μάρκα, έχουμε φάει λάσπες, έχουμε φάει και προσεκτέθηση να άλλα 4 χιλιόμετρα επιπλέον να πηγαίνουμε με τα ζυγ-ζαγ στα χωριά μας και με κεβζίνες και με αυτά. Αυτά είναι οι πληττόμενοι. Αυτό είναι το ευχαριστώ μας. Εμείς έχουμε δείξει και στην ΔΕΗ και όλη τη συμπαράστασή μας και νερό παίρνει από την Παπαδιά, τους δίνουμε και θέλουμε στη συνεργασία με όλους τους φορείς. Αλλά αυτό που συνέβη θέλω να παρακαλέσω να διορθωθεί αυτή η υπόθεση και να επανέλθει προτέραν κατάσταση. Οι συμπολίτες μας και εύλογα είναι, διαμαρτύρονται εύλογα, είναι αναστατωμένοι όλοι και δεν ξέρουμε σε τι ενέργειες θα προβούμε. Μπορεί να σταματήσουμε και το φράγμα Παπαδιά, σε πάνω δεν δίνουμε νερό. Συνδέει. Δεν αποφασίζει η ΔΕΗ για εμάς χωρίς εμάς. Λοιπόν, θέλω και να ευχαριστήσω και πάλι τους παράγοντες εδώ που ανταποκριθήκαν με την άμεσο κάλεσμα αυτό. Και εδώ από εδώ και πέρα τι θα κάνουμε. Μπορεί να πάμε και δημοσιότητα, να πάμε και στο Υπουργείο κάτω. Ευχαριστώ. Άμα ευχαριστεί κάτι, θα πάμε. Πρόεδρος Πιτωμένων, Αχλάδος του Παπαδιάς. Να ευχαριστήσω και εγώ τους τοπικοί ηγεσί, τους άρχοντες, τη σημερινή σύσκεψη, αλλά αυτή η στάση της ΔΕΗ, μάλλον σε παράλογες καταστάσεις, μας φαίνεται. Ο νόμος 2.194 είναι σαφής. Μιλάμε για ποσοστά. Πριν το 90 μειώνει το ποσοστό στο 50%, μετά το 90 μένει στο ακέραιο και αν υπάρχει μετακατάσταση, διπλασιάζει το ποσοστό για 5 χρόνια. Ένα αυτό. Σαν πρόεδρο πιτωμένο λέω ότι 10.000 καλλιεργήσιμες εκτάσεις στην Αχλάδα έχουν χαλάσει. 4.000 στο Σκοπό για το φράκτο και το ρυχείο έχουν χαλάσει. Τι θα πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Σε μια ευνοούμενη πολιτεία δεν πρέπει να γίνονται αυτά. Τα έχουμε λύσει επανειλημμένως. Με τον κύριο Καβουλίδη, παλιότερα είχαμε κάνει και 2 συναντήσεις στην Αθήνα, τα είχαμε λύσει αυτά. Αλλά δυστυχώς, να κάνω μια παρένθεση, όταν γίνονται προσλήψεις, οι πόλεις πιέζουν για τις προσλήψεις. Κάνουν τις προσλήψεις και μετά τρώνε τον μπαλάκι πάλι στα χωριά.
τα χωριά μένουν. Εγώ πρέπει να ισχύσει ο παρόν νόμος. 290-94. Και η κυρία Κουρίδου να πάρει πίσω τη διάθεση. Ναι, να κάνεις. Ναι. Κύριε Γι' αυτό που είπε ο κύριος βουλευτής, σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη και για την ίδια την ΔΕΗ, όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή οι μονάδες στο Λιμνητικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας σχεδόν δεν λειτουργούν και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει κεντρικά και την κυβέρνηση και την χώρα και τη Δυτική Μακεδονία. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε από κοινού, να βρούμε λύσεις έτσι ώστε αυτό το πλούτο που παρήγαγε αυτή η περιοχή όλα τα χρόνια, όχι να υποβαθμιστεί με αυτόν τον τρόπο και να απαξιωθεί εντελώς η παραγωγική διαδικασία με λιγνίτη, αλλά να ενισχυθεί και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις και να κατασκευαστεί η δεύτερη μονάδα της Φλόρινας, αλλά φυσικά και η πέμπτη μονάδα που κατασκευάζεται στην Τουρεμαϊδα. Έτσι ώστε να υπάρχει μια ορθολογική διαχείριση του εναπομείναντα πλούτου που υπάρχει στην περιοχή και να αξιοποιηθεί όσο γίνεται καλύτερα προς το συμφέρον της ελληνικής οικονομίας. Ήδη όπως θα ξέρετε, αυτή τη στιγμή έχουν χαθεί τουλάχιστον 2.500 θέσεις εργασίας, τόσο από τη μη λειτουργία του ορυχείου της Αχλάδας, που έχουν χαθεί περίπου 700-800 θέσεις εργασίας, αντίστοιχα και στην λεκάνη της Εωδέας, Κοζάνης και των Εμαΐδος, έχουν χαθεί πάνω από 1.500 θέσεις εργασίας από την απαξίωση αυτή που υπάρχει στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα Πολυνία. Θεωρούμε ότι αυτό που έκανε η ΔΕΗ σε σχέση με το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί είναι ιδιαίτερα σοβαρό, διότι αυτές οι περιοχές έχουν πληγεί, θα έλεγα, ανεπανόρθωτα και θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να υπάρχει μια ισορροπία στην κατανομή των θέσεων εργασίας που προκυρήσει η ΔΕΗ. Είναι ζητήματα κεντρικά, είναι ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά. Νομίζω και με τον κύριο βουλευτή θα δούμε το επόμενο διάστημα πώς μπορούμε αυτά να τα αναδείξουμε ακόμα περισσότερο και να δώσουμε τη δυνατότητα πραγματικά στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας να αποκτήσει αυτό που χάνει καθημερινά. Διότι και η ανάπτυξη έτσι όπως οριοθετήθηκε μέχρι σήμερα ήταν σε λάθος κατεύθυνση. Φυσικά όλοι εδώ οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας είχαν αποθέσει την ανάπτυξη στην ενέργεια και βλέπουμε να απαξιώνεται σήμερα με αυτόν τον τρόπο και πολλοί άνθρωποι συμπατριώτες μας οι οποίοι είχαν επενδύσει σε αυτό το τομέα να χάνουν περιουσίες, να μην μπορούν να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που είχαν προβλέψει ότι θα υπάρχουν εδώ στην περιοχή και αυτό έχει δημιουργήσει αρνητικό ισοζύγιο στην περιοχή μας και στο νομό Φλόρινας. Λοιπόν, ζητούμε από τη ΔΕΗ να άρει αυτή την αδικία και να δρομολογήσει σε σωστή κατεύθυνση τόσο για τους αναργύρους και για την Αχλάδα και για τον σκοπό αυτή την αδικία την οποία έχει συντελέσει με αυτό το διαγωνισμό.